Από τα στοιχεία που είδατε, αντιλαμβάνεστε ποιοι ήταν πάνω στο σκάφος. Ολιγάρχες οι οποίοι προέκυψαν μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Λεφτά που βγήκαν εύκολα και που είναι και αρκετά αμφίβολα. Λοιπόν, είμαστε το βράδυ που έγιναν όλα αυτά στον κόλπο του Αγίου Νικολάου στην Ύδρα. Ποια είναι τα δύο σενάρια τα οποία εξετάζονται από την πυροσβεστική? Πάνω στη Θαλαμυγό υπάρχουν υπάμπλουτοι επιβάτες. Προφανώς είναι το τελευταίο βράδυ, έχει προηγηθεί κάποιο γλέντι, κάποια γιορτή και έχουμε τη φωτιά στο δάσος πίσω μου. Στον κόλπο που βλέπετε δεν υπάρχει άλλο σκάφος. Στο διπλανό κόλπο όμως υπάρχει άλλο σκάφος και έχουμε μαρτυρίες που θα τις ακούσετε σε λίγη ώρα από το πλήρωμά του. Ακούγονται λοιπόν κάποιοι θόρυβοι σαν βεγγαλικά. Και τώρα τι είναι αυτό που εξετάζουν οι αρχές? Ότι ή κάποια ή κάποιες ναυτικές φωτοβολίδες ή και βεγγαλικά εκτοξεύτηκαν από το πλοίο. Δηλαδή το πλήρωμα σε μια προσπάθεια να εντυπωσιάσει ή να κάνει ακόμα πιο λαμπερή τη βραδιά εκτοξεύει πυροτεχνήματα, φυσάει όμως και τα πυροτεχνήματα φεύγουν προς ένα από τα ελάχιστα πράσινα κομμάτια της Ύδρας και αρπάζει φωτιά και καίγονται τα 400 στρέμματα. Είναι ή πυροτεχνήματα ή είναι φωτιστικές φωτοβολίδες. Αν μπορέσουμε να το ξαναδούμε, να σταθούμε λίγο στις φωτιστικές φωτοβολίδες. Γιατί αν ρίχτηκαν φωτιστικές φωτοβολίδες, εδώ βλέπετε την έκταση η οποία κάηκε. Να το ξαναδούμε λίγο αυτό το που έχουμε ετοιμάσει με τις φωτιστικές φωτοβολίδες. Αν λοιπόν εκτοξεύθηκε φωτιστική φωτοβολίδα, η φωτοβολίδα αυτή μένει και καίγεται για πολλή ώρα. Είναι αυτή η φωτοβολίδα η φωτιστική, η οποία μπορεί να μείνει 5 λεπτά. Αν λοιπόν ξεφύγει, την παρασύρει ο αέρας, πάει πάνω στα δέντρα και πιάνει φωτιά. Το πλήρωμα του σκάφους λέει ότι δεν ρίξαμε τίποτα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν ξέρουμε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Και από την έρευνα που έγινε στο σκάφος, στο ειδικό κουτί που φυλάσσονται όλα αυτά τα σωστικά, βρέθηκαν να είναι όλα στη θέση τους, να μην λείπει κανένα. Τώρα θα μπορούσαμε να πει κάποιος ότι μπορεί να είχαν και άλλα 2-3 ή 13 μέσα, γιατί πολλές φορές μπορεί να το έκαναν ή μπορεί να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Η πολυτελής αυτή Θαλαμυγός είναι το σκαρί που βλέπετε εδώ. Το ξαναλέω, μιλάμε για ένα πλωτό παλάτι. Και μόνο το ότι κάνει 250 με 300 χιλιάρικα την εβδομάδα να την ενοικιάσεις, και δεν είναι τα μόνα χρήματα που χαλάς, έτσι, αυτά είναι τα βασικά. Καταδεικνύουν το μέγεθος. Έχουμε 2-3 στιγμιότυπα από το σκάφος αυτό για να πάρετε μια γεύση γιατί μιλάμε. Αυτό εδώ είναι ένα από τα σαλόνια. Ξαναλέω, μιλάμε για ένα πλωτό παλάτι. Υπέροχο, όπως βλέπετε, πάρα πολύ μεγάλο, πολυτελέστατο και διακοσμημένο με τα καλύτερα των καλύτερων υλικά. Το σκάφος διαθέτει εξαιρετικούς χώρους όχι στο εσωτερικό του αλλά και στο εξωτερικό του. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα κομμάτι από το εξωτερικό του. Υπάρχουν πισίνες, υπάρχουν τζακούζι. Χαρακτηριστικά ότι στο πάνω κατάστρωμα, εδώ όπου κάθομαι, εκτός από όλη αυτή την υπέροχη θέα, βλέπετε ότι υπάρχει μέχρι και ένα υπαίθριο γυμναστήριο. Αν δείτε πίσω μου εκεί, υπάρχει αυτό το ποδήλατο, συμπληρώνει, αυτό είναι σε εξωτερικό χώρο, υπάρχουν και άλλα όργανα που βρίσκονται σε εσωτερικό. Μιλάμε για ένα πολύ ακριβό σκάφος και είναι εύλογο γιατί είπαμε 250 χιλιάρικα τη βδομάδα κοστίζει. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό εδώ το τζακούζι το οποίο βρίσκεται σε ένα ψηλό σημείο ώστε όσοι πληρώνουν να κάνουν το τζακούζι τους και να αγναντεύουν το πέλαγος.